Βατσί και Νίκη μαζί. Η μέρα που όλοι περίμεναν έφτασε. Οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού είναι πλέον γεγονός και στην Ελλάδα. Πρώτη των πρώτων ήταν η νοσηλεύτρια Ευσταθία Καμπισιούλη, υπεύθυνη των μονάδων εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Με εκδήλη συγκίνηση γίνεται ο πρώτος πολίτης της χώρας που κάνει το εμβόλιο. Στο πρόσωπό της τιμώνται όλοι οι υγειονομικοί που 10 μήνες τώρα δίνουν μάχη να κρατήσουν όρθιο το σύστημα υγείας. Νιώθω πολύ χαρούμενη, νιώθω πολύ τυχερή. Ανυπομονούσα να κάνω το εμβόλιο. Χαίρομαι πολύ που επελέγειν εγώ. Και περισσότερο νομίζω χαίρομαι και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή που επελέγει μία νοσηλεύτρια να κάνει πρώτη το εμβόλιο. Ο δεύτερος πολίτης που εμβολιάστηκε συμβολικά στον Ευαγγελισμό ήταν ο υπερήλικας Μιχάλης Γιοβανίδης. Ο κύριος Μιχάλης Γιοβανίδης κατάγεται από το χωριό Ρίζια του Εύρου και διαμένει σε δημόσια δομή φροντίδας ηλικιωμένων στα Μελίσια. Μόλις ενημερώθηκε για την εκστρατεία εμβολιασμού, δεν δίστασε στιγμή και δήλωσε πως θέλει να είναι αυτός ο πρώτος που θα εμβολιαστεί. Αυτό που μας είπε ο κύριος Μιχάλης, ο υπερήλικας 85χρονος από τη δομή μας στα Μελίσια, με το που ρωτήσαμε ποιος ηλικιωμένος θέλει να εμβολιαστεί, είπε: εγώ θέλω να είμαι ο πρώτος. Είναι ένας κύριος από την Ορεστιάδα, από τον Εύρο, ο οποίος γνωρίζει και θέλει να υποστηρίξει όλη αυτή την εθνική προσπάθεια που γίνεται. Δεν παραπονέθηκε καθόλου, είπε ότι δεν πόνεσε. Φοβάμαι, όχι. Κάθε χρόνο εμβολιάζομαι με το εμβόλιο της γρήπης εδώ και δεν θυμάμαι τόσα χρόνια. Ανάμεσα στους πρώτους που εμβολιάστηκαν ήταν και ο Σωτήρης Τσιόδρας, η φωνή της συνείδησης εκατομμυρίων Ελλήνων σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό ήταν. Ούτε που το κατάλαβα, ευχαριστώ. Ο καθηγητής λιμοξιολογίας και πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας εμβολιάστηκε μαζί με τους συναδέλφους του στο νοσοκομείο Αττικών όπου εργάζεται. Η έναρξη του εμβολιασμού έναντι της πανδημίας του κορονοϊού είναι σίγουρα μια ιστορική στιγμή για την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο. Μια στιγμή που όλοι την περιμέναμε. Επιτέλους ήρθε. Δεν είναι το τέλος ακόμα. Το τέλος θα έρθει σταδιακά με τον εμβολιασμό όλο και περισσότερο. Αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να παραμείνουμε υπομονετικοί και να είμαστε προσεκτικοί να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον με την τήρηση των γνωστών σε όλους μας μέτρων. Λίγη ώρα μετά έκανε το εμβόλιο και η καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου, που δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της. Θέλω να κλάψω τη χαρά μου. Είμαι πανευτυχής. Μέσα στην εβδομάδα θα εμβολιαστούν όλα τα μέλη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Είναι σπουδαία μέρα σήμερα. Είναι μια μέρα που ευτυχώς και ακόμα και συμβολικά το πάρετε, το γεγονός ότι το εμβόλιο γίνεται πριν τελειώσει το 2020 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ταξίδι προς την ελευθερία ξεκίνησε στις 8:20 το πρωί. Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, δύο φορτηγά αναχωρούν από το κέντρο αποθήκευσης στο Κρυονέρι με προορισμό τα 5 νοσοκομεία αναφοράς της Αττικής. Μεταφέρουν ισάριθμες δόσεις του εμβολίου σε Ευαγγελισμό, Αττικό, Σωτηρία, Σκληπιείο και Θριάσιο. Η ώρα είναι 8:30 και αυτή τη στιγμή το φορτηγό που μεταφέρει τα εμβόλια, συνοδεία αστυνομίας και πολιτικής προστασίας, κατευθύνεται προς τα νοσοκομεία της Αθήνας. Λίγο πριν τις 9 το πρωί, τα πρώτα εμβόλια φτάνουν στον Ευαγγελισμό. Ενώ στις 9:25 η αυτοκινητοπομπή με το πολύτιμο φορτίο περνάει την πύλη του Σωτηρία. Σήμερα εμβολιάστηκαν ταυτόχρονα 50 υγειονομικοί σε κάθε ένα από τα 5 νοσοκομεία αναφοράς. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της αντίστροφης μέτρησης για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Ο εμβολιασμός των υγειονομικών θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, ενώ την Τρίτη ξεκινούν οι εμβολιασμοί στο προσωπικό του ΑΧΕΠΑ και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων σε Πάτρα, Ιωάννινα και Λάρισα. Και μετά τις 4 πρώτου έως και τις 20 Ιανουαρίου του 2021, όλο το προσωπικό των νοσηλευτικών μονάδων όλης της χώρας θα μπορέσει να συμμετάσχει και να εργάσουμε στον εμβολιασμό αυτό. Ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού θα ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο. Στόχος είναι να εμβολιαστεί το 70% των πολιτών, διαδικασία που θα κρατήσει μήνες. Μέχρι λοιπόν να χτιστεί το απαραίτητο τείχος ανοσίας, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Την αυλαία των εμβολιασμών στην Ελλάδα άνοιξε η νοσηλεύτρια ΜΕΘ που εμβολιάστηκε στον Ευαγγελισμό για να ακολουθήσει και ο φιλοξενούμενος σε μονάδα φροντίδας. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Ευαγγελισμό και την Έλλη Κασόλη. Έλλη, συγκίνηση και ενθουσιασμός, τα κυρίαρχα συναισθήματα.
Ακριβώς, μια ιστορική μέρα σήμερα, Μάρκο, καθώς ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στη χώρα μας. Στη μία το μεσημέρι, λοιπόν, εμβολιάστηκε η πρώτη Ελληνίδα εδώ στον Ευαγγελισμό, όπου και βρισκόμαστε από νωρίς το πρωί. Αλλά για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να σας πω και μια κουβέντα για τα εμβόλια. Τα ακούσαμε και στο βίντεο. Ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί το φορτηγό από τις φαρμακαποθήκες στο Κρυονέρι και μετέφερε τα εμβόλια στα 5 νοσοκομεία αναφοράς. Γύρω στις 9 έφτασαν τα εμβόλια εδώ στον Ευαγγελισμό. Στη μία, λοιπόν, εμβολιάστηκε η πρώτη Ελληνίδα, η κυρία Καμπισιούλη. Έκανε μάλιστα το σήμα της νίκης, σήκωσε και τον αντίχειρά της, δείχνοντας ότι όλα είναι καλά την ώρα που γινόταν η χορήγηση του εμβολίου. Και βέβαια, μόλις εμβολιάστηκε, οι συνάδελφοί της χειροκρότησαν και από τα πλάνα που είδαμε, καταλαβαίναμε ότι επικρατούσε χαρά στην αίθουσα που γίνονταν οι εμβολιασμοί. Δεύτερος πολίτης όπου εμβολιάστηκε ο κύριος Γιοβανίδης, ο οποίος μάλιστα, όπως μας είπε και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, μόλις ενημερώθηκε για την εκστρατεία εμβολιασμού, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και με χαρά δήλωσε πως θέλει να είναι από τους πρώτους που θα εμβολιαστούν. Ακολούθησαν βέβαια στις 2 η ώρα το μεσημέρι εδώ και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, στις 2:30 ο πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Σκιόδρα στο νοσοκομείο Αττικών, από τις 3 και μετά ήρθαν εδώ και ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Κασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής. Σε μια κίνηση, λοιπόν, έτσι, υψηλού συμβολισμού, η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία έδωσε το παράδειγμα, εμβολιάστηκαν σήμερα, είπανε πως είναι, οι περισσότερες στις δηλώσεις που έκαναν είπαν πως είναι η αρχή του τέλους και πως είναι ένας τρόπος να ξεκινήσουμε να παίρνουμε πίσω τη ζωή μας. Έδωσαν, λοιπόν, το παράδειγμα και εμβολιάστηκαν πρώτοι, με τους εμβολιασμούς να συνεχίζονται και αύριο. Σήμερα, λοιπόν, πρώτη μέρα εμβολιασμών εδώ στην Ελλάδα. Και επόμενο βήμα είναι η μεταφορά των πρώτων παρτίδων του εμβολίου σε 4 περιφερειακά νοσοκομεία, στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό της Λάρισα, στον Ιωαννίνων και στην Πάτρα. Έλλη Κασόλη, σε ευχαριστούμε.